Λοιπόν, μιλάμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, τον κύριο Χρυσοβαλάντη Μέλλο. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιάννη. Κύριε πρόεδρε, διαδίδουν τώρα τελευταίες ώρες ότι πολλά κρούσματα από όλη την Κορινθία έχουν φτάσει στο νοσοκομείο Κορίνθου και πολλά τεστ, κάτι αρνητικά και πάρα πολλά θετικά. Ενημερώστε με, σε παρακαλώ, γιατί ο κόσμος ακούει fake news συνέχεια. Γιάννη, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι εδώ και είμαι και στην εφημερία κιόλας. Πριν από λίγο έχω πληροφορηθεί ακριβώς σαφώς τι λένε και κάποια δημοσιεύματα, καθότι όλοι έχουμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαβάζουμε και βλέπουμε. Σαφώς και εγώ διαβάζοντας αυτά προβληματίστηκα, γι' αυτό και ρώτησα λοιπόν τους αρμόδιους και ρώτησα ακριβώς την πηγή, αφού λένε ότι, αφού γράφονται ότι έχουν γίνει στο νοσοκομείο Κορίνθου. Πληροφορώ λοιπόν υπεύθυνα αυτή τη στιγμή, αφού έχω ρωτήσει πριν από 5 λεπτά μέσα, ότι τεστ στο νοσοκομείο Κορίνθου θετικό δεν έχει βγει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, που είναι ακριβώς 4:20 ώρα. Κανένα θετικό δεν υπάρχει μέχρι τώρα, για σήμερα που μιλάμε, 5 του μήνα, μέχρι τις 4:20. Εχθές είχαμε. Όχι. Εχθές είχαμε, αν θυμάμαι καλά, τα αποτελέσματα ήταν 19, περιστατικά εκ των οποίων κανένα δεν ήταν θετικό. Δεν σας ξεριζούν εσάς τους ιατρούς του νοσοκομείου Κορίνθου που παλεύετε κάθε μέρα με αυτά τα δημοσίευματα, τα ψεύτικα? Δεν είναι θέμα ότι μας ξεοργίζουν, Γιάννη. Αν κάποιοι ζουν από αυτά, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν. Αυτό που κάνουν, κάνουν μόνο κακό, κάνουν στο κοινωνικό σύνολο. Κακό κάνουν και δείχνουν ασέβεια λοιπόν και στο κοινωνικό σύνολο, όχι πρώτα σε εμάς, κυρίως και στο κοινωνικό σύνολο, όχι σε εμάς. Εμείς είμαστε οι τελικοί αποδέκτες σε αυτό το. Οι αρχικοί, μάλλον, συγγνώμη, αποδέκτες σε αυτό το ιστορία. Δεν θεωρούμε ότι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία κάποιο. Αλήθεια, δηλαδή αυτά τα πράγματα που γράφονται για μένα ξεπερνάνε κάθε σοβαρότητα. Και εμείς θα ζητήσουμε από τον εισαγγελέα Κορίνθου να πάρει μέτρα. Ο αρμόδιος φορέας για την έγκυρη πληροφόρηση είναι, και ακόμα και για μας, είναι ο ΕΟΔΗ. Μετά τον ΕΟΔΗ είναι η Επιτροπή Λοιμόξεων, μετά την Επιτροπή Λοιμόξεων είμαστε εμείς. Λοιπόν, αυτούς τους φορείς έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορηθεί. Αυτή τη στιγμή αυτά που μου είπες ότι γράφτηκαν εδώ για το νοσοκομείο πράγματα, εγώ λοιπόν τα διαψεύδω. Λοιπόν, τα διαψεύδω καθότι είμαι αυτή τη στιγμή online εδώ στην εφημερία live. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Να είστε καλά.